Κύριε, καλησπέρα. Πριν ξεκινήσω την επίσημη ενημέρωση, θέλω να εκφράσω εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης τη θλίψη και τον αποτροπιασμό μας για τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας. Σήμερα είμαστε όλοι μας στο πλευρό του Βρετανικού λαού και δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων. Επιμένουμε στη σταθερή θέση μας ότι η δημοκρατία και η ελευθερία ούτε εκβιάζονται ούτε τρομοκρατούνται. Στην ενημέρωση. Γνωρίζετε ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup αναγνωρίστηκε από όλους ότι η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της και έχει τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Το Eurogroup ενέκρινε την τεχνική συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών και δρομολόγησε τις διαδικασίες για την εκταμείευση της προβλεπόμενης δόσης στο αμέσως επόμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το χρέος που απασχόλησε επί μακρόν τις χθεσινές συνεδριάσεις, όπως εξάλλου είχε διαφανεί και από τα προηγούμενα 24 ώρα, δεν κατέστη εφικτό να γεφυρωθούν στο σύνολό τους οι διαφορές ώστε να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη λύση. Η απόσταση ανάμεσα στις θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει μειωθεί, παραμένει. Η λύση εξάλλου που παρουσιάστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση δεν αντιστοιχούσε ούτε στους στόχους που είχαν τεθεί το προηγούμενο διάστημα, ούτε όμως και στις θυσίες του ελληνικού λαού. Ήταν λοιπόν απολύτως σαφές για την ελληνική πλευρά, αλλά και για πολλούς από τους εταίρους μας, ότι ήταν προτιμότερη μια απόφαση αναβολής λίγων ημερών, που μας δίνει χρόνο για να δουλέψουμε περισσότερο και να προετοιμάσουμε μια καλύτερη λύση, παρά να πάρουμε αποφάσεις που μεταθέτουν το πρόβλημα και δεν προσφέρουν ασφαλή διέξοδο για την ελληνική οικονομία. Η ελληνική κυβέρνηση το επόμενο διάστημα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα σε όλα τα επίπεδα με στόχο στο προσεχές Eurogroup να έχουμε μια καθαρή λύση για τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, χωρίς γκρίζες ζώνες και χωρίς ασάφεια. Μια λύση που θα ανοίγει το δρόμο για την οριστική έξοδο από την κρίση και φυσικά θα αντιστοιχεί στις θυσίες του ελληνικού λαού. Και όταν λέμε καθαρή λύση, εννοούμε καθαρή λύση. Εννοούμε τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος σε τέτοιο βαθμό ώστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έχει τη δυνατότητα άμεσα να καταλήξει σε θετική μελέτη βιωσιμότητας του χρέους και να συμμετέχει πλήρως στο πρόγραμμα χωρίς αστερίσκους. Αυτός εξάλλου ήταν ο στόχος που είχε τεθεί από την αρχή της διαπραγμάτευσης και σε αυτό το στόχο οφείλουμε να επιμείνουμε. Από την πλευρά μας, κάναμε όσα οφείλαμε για να ανοίξουμε το δρόμο για μια τέτοια επιτυχή κατάληξη και επομένως αναμένουμε, αλλά και δικαιούμαστε, το ίδιο να πράξει και το σύνολο των εταίρων και δανειστών. Διότι δεν είναι δυνατόν από τη μία μεριά να υφίσταται η απέτηση για συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, αλλά και η απέτηση για την υιοθέτηση των δημοσιονομικών αλλά και άλλων μέτρων που το Ταμείο προτείνει, και από την άλλη να μην γίνεται αποδεκτή η θέση του για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια στον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Δεν μπορεί η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα να είναι à la carte. Δεν μπορεί κάποιοι να λένε ναι στις μεταρρυθμίσεις, αλλά όχι στη ρύθμιση του χρέους. Η ελληνική κυβέρνηση, επομένως, θα εργαστεί εντατικά την αμέσως επόμενη περίοδο και θα πάρει πρωτοβουλίες τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο για την καλύτερη δυνατή κατάληξη των συζητήσεων. Και έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα επιχειρήματα με τα οποία προσερχόμαστε σε αυτές τις συζητήσεις είναι αδιαμφισβήτητα. Όπως ανέφερα και προηγουμένως και όπως έχει ήδη αναγνωρίσει το Eurogroup, η Ελλάδα έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της. Τώρα είναι οι εταίροι και δανειστές μας που έχουν ηθικό, πολιτικό και νομικό καθήκον να υλοποιήσουν τις δικές τους. Κυρία Καλογεροπούλου. Κύριε εκπρόσωπε, πώς εκφράζετε τη βεβαιότητα ότι θα βρεθεί λύση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς από ό,τι καταλάβαμε χθες ο κύριος Σόιμπλε εμφανίζεται να είναι αδιαπραγμάτευτος και να μην κάνει βήμα πίσω από τις θέσεις τις οποίες έχει εκφράσει δημοσίως όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πέρα δηλαδή από τα ευχολόγια, έλεγε ότι δεν θα υπάρξει καμία ρύθμιση για το χρέος. Τι σας κάνει εσάς να πιστεύετε ότι τώρα θα βρεθεί η ρύθμιση, και θα ήθελα και μία διευκρίνηση. Οι ενστάσεις της ελληνικής κυβέρνησης αφορούσαν τι, τα πρωτογενή πλεονάσματα ή κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το χρέος? Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι τη βεβαιότητα για την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων στο προσεχές Eurogroup δεν την εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση.
το εκφράζει η χθεσινή απόφαση του Eurogroup που θέτει ένα πολύ συγκεκριμένο ορόσημο λέγοντας ότι θα υπάρξει η τελική συμφωνία στην επόμενη συνεδρίαση, διότι χρειάζεται ακόμα λίγος χρόνος έτσι ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές οι οποίες απομένουν μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Γερμανίας αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στο ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω αφορά την θέση του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, την οποία εσείς, κατά τη γνώμη μου, με θερμινεύετε με λανθασμένο τρόπο. Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Και γνωρίζουν όλοι ότι η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα προϋποθέτει τον ακριβή προσδιορισμό ή, εν πάση περιπτώσει, τον προσδιορισμό σε όσο το δυνατόν πιο σαφή βάση των μεσοπρόθεσμων μέτρων που θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη του προγράμματος. Και αυτό εκτιμώ ότι εννοεί ο κύριος Σόιμπλε, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, όταν λέει ότι δεν επίκειται τώρα η ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Αυτό το οποίο τώρα συζητάμε είναι ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων, τα οποία θα εφαρμοστούν, όπως όλοι αποδέχονται και η ελληνική πλευρά, μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, δηλαδή μετά τον Αύγουστο του 2018. Επομένως, ως προς αυτό το σημείο, δηλαδή ως προς τις βασικές αρχές της συζήτησης η οποία διεξάγεται, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφωνία. Αυτό το οποίο απομένει να προσδιοριστεί και ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται δουλειά τις επόμενες ημέρες είναι να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ της Γερμανίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως προς την ακρίβεια, ως προς το πόσο συγκεκριμένος θα είναι ο προσδιορισμός ακριβώς αυτών των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Σε ό,τι αφορά το τρίτο σκέλος του ερωτήματός σας, η ελληνική πλευρά, όπως και πολλοί από τους συμμετέχοντες στο χθεσινό Eurogroup, θεώρησαν ότι η λύση η οποία προτάθηκε έχει ασάφειες, ενέχει τον κίνδυνο να μεταθέσει το πρόβλημα για το μέλλον και είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που δεν αντιστοιχεί ούτε στους στόχους που είχαν τεθεί το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή για μια οριστική και καθαρή λύση μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δεν αντιστοιχεί και στις θυσίες του ελληνικού λαού και πολύ περισσότερο δεν αντιστοιχεί στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι εταίροι μας απέναντι στην Ελλάδα, η οποία, όπως σας έχω εξηγήσει, αναγνωρίζεται από όλους ότι έχει υλοποιήσει πλήρως όλα όσα είχε δεσμευτεί να υλοποιήσει. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ήταν ορθή η πολιτική επιλογή να δώσουμε μία αναβολή λίγων ημερών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν πιο καθαρή λύση, η οποία θα δώσει και οριστική διέξοδο στην ελληνική οικονομία και θα ανοίξει έναν καθαρό διάδρομο, έτσι ώστε να βγούμε από το πρόγραμμα οριστικά και αμετάκλητα τον Αύγουστο του 2018. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω αν για την κυβέρνηση το πλεόνασμα του 3,5% του ΑΕΠ για μια πενταετία είναι ένα πλεόνασμα πολιτικά και κοινωνικά διαχειρίσιμο και υπό ποιες προϋποθέσεις. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, ένας οδικός χάρτης για την ελληνική κυβέρνηση που περνάει μέσα από το κλείσιμο της συμφωνίας, τα μεσοπρόθεσμα, την ποσοτική χαλάρωση, αλλιώς QE, και την έξοδο στις αγορές. Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο στο επόμενο Eurogroup, μέσα σε 20 μέρες δηλαδή, να μην έχουν προετοιμαστεί όλες οι πλευρές ώστε να προτείνουν τη συγκεκριμενημοποίηση των μέτρων όπως τη ζητά σήμερα σε άτυπη ενημέρωση ο Τόμσεν? Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, οφείλω να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε θεωρεί ότι το 3,5% είναι ένα υψηλό πλεόνασμα, το οποίο όμως αναγκαστήκαμε να αποδεχθούμε κατά την υπογραφή της συμφωνίας του Αυγούστου του 2015, και όλοι γνωρίζετε με ποιες προϋποθέσεις, υπό ποιες προϋποθέσεις μάλλον υπογράφτηκε η συγκεκριμένη συμφωνία. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Ωστόσο, αυτό που πρέπει
πρέπει να υπενθυμίζουμε κάθε φορά είναι ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% για το 2018 είναι χαμηλότερο του πλεονάσματος το οποίο είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία, να σας θυμίσω, ότι προέβλεπε στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων 4,5% για το 2016, ενώ στη δική μας περίπτωση ο στόχος ήταν 0,5%, 4,2% για το 2017, ενώ στη δική μας περίπτωση το πρωτογενές πλεόνασμα, ο στόχος μάλλον για πρωτογενές πλεόνασμα το 2017 είναι 1,75%, ενώ για το 2018 και για την συνέχεια προέβλεπε πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 4,5% και φτάναμε σε έναν μέσο όρο πρωτογενών πλεονασμάτων με βάση την προηγούμενη συμφωνία 4% μέχρι το 2030. Επομένως, νομίζω ότι ο προσδιορισμός των στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος δεν έχει κανείς την παραμικρή αμφιβολία ότι αποτελεί μία επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης, παρά το γεγονός, επιμένω, ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% είναι πράγματι υψηλά. Στη συνέχεια υπήρξε μία συζήτηση στο Eurogroup και κατά την διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης, η οποία αφορούσε τι ακριβώς, το για πόσο καιρό θα πρέπει να διατηρηθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα στο 3,5%. Έλεγαν οι συγκεκριμένες αποφάσεις ότι θα έπρεπε σε μεσοπρόθεσμο διάστημα να διατηρηθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα της ελληνικής οικονομίας στο 3,5%. Και αυτό το οποίο έμενε να προσδιοριστεί ήταν πόσο είναι αυτό το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Γνωρίζετε ότι η Γερμανία προσήλθε στη διαπραγμάτευση λέγοντας ότι το μεσοπρόθεσμο διάστημα, έτσι ώστε το ελληνικό χρέος να καταστεί βιώσιμο κατά τις εκτιμήσεις της γερμανικής πλευράς, είναι τουλάχιστον 10 έτη. Βεβαίως αυτό ήταν μια θέση την οποία απορρίψαμε από την πρώτη στιγμή και ακολούθησε μια διαπραγμάτευση πολύμηνη και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι προσεγγίζουμε μια λύση η οποία θα προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% θα πρέπει να διατηρηθεί για 4 χρόνια μετά το 2018. Ξαναλέω ότι είναι ένας δύσκολος στόχος, ωστόσο κατά τη γνώμη μου αποτελεί έναν συμβιβασμό και αποτελεί και μία υποχώρηση της γερμανικής πλευράς σε σχέση με τις αρχικές της απαιτήσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα το οποίο θέτει η ελληνική κυβέρνηση, είχαμε πει καθ' όλη την προηγούμενη περίοδο ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων στις 22 Μαΐου, ωστόσο και εμείς, όσο και η Ευρωπαίοι εταίροι, αλλά και οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να χρειαστούν μερικές μέρες ακόμα, έτσι ώστε να μπορέσουν να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην επιθυμητή λύση. Ακριβώς αυτό συνέβη εχθές, δηλαδή είχαμε μια γεφύρωση της απόστασης, ωστόσο έχουν ακόμα μείνει πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και αυτά ακριβώς θα συζητηθούν μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες, έτσι ώστε στις 15 Ιουνίου να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία θα δίνει οριστική διέξοδο από την κρίση. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης, αυτό κατά κανένα τρόπο δεν επηρεάζεται. Είμαστε ακόμα εντός του βασικού σεναρίου στο οποίο δουλεύαμε καθ' όλη την προηγούμενη περίοδο. Κυρία Μάνη. Κύριε Εκπρόσωπε, αναφερθήκατε προηγουμένως στην επίσημη θέση του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών για τη συμμετοχή του Δουνουτού. Υπάρχει ωστόσο και η δήλωση του κ. Σόιμπλε, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιανουάριο, που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην συμφωνήσουν με το Δουνουτού, να αποχωρήσει το Δουνουτού, λέγοντας ότι σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα, το τρέχον πρόγραμμα, τερματίζεται και ξεκινούν διαπραγματεύσεις από την αρχή. Μία τέτοια εξέλιξη την αποκλείεται, δηλαδή να μην υπάρξει τελικά γεφύρωση του χάσματος Βερολίνου-Δουνουτού, να αποχωρήσει το ταμείο, να τερματιστεί το πρόγραμμα και να το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Και σε αυτό το πλαίσιο, η στάση των υπολείπων εταίρων και κυρίως του Νότου, ποια ήταν χθες? Κοιτάξτε, και ποια πιστεύουμε ότι θα είναι στο μέλλον? Σε ό,τι αφορά την ακριβή δήλωση του κυρίου Σόιμπλε, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, δεν μπορώ να σχολιάσω, διότι δεν θυμάμαι τις ακριβείς διατυπώσεις του. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι
το βασικό σενάριο πάνω στο οποίο δουλεύουμε όλοι είναι ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος σε τέτοιο βαθμό ώστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να καταλήξει μια θετική μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και να συμμετέχει πλήρως στο ελληνικό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν υπάρξουν οι αναγκαίες υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές για να βρεθεί μια τέτοια λύση, το σύνολο των παραμέτρων του προγράμματος θα τεθεί επιτάπητος. Η γνώμη μου ωστόσο είναι ότι δεν είναι αναγκαίο ένα νέο πρόγραμμα, αλλά αντιθέτως θα χρειαστεί να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις στο υπάρχον, στο τρέχον πρόγραμμα δηλαδή, που λήγει τον Αύγουστο του 2018. Και αυτό είναι και μια πολιτική αλλά και μια νομική τοποθέτηση. Σε ό,τι αφορά την στάση των εταίρων, σας είπα και προηγουμένως ότι ήταν αρκετοί εκείνοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια του Eurogroup εξέφρασαν την πολιτική άποψη ότι η λύση η οποία προτείνεται δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς μεταθέτει το πρόβλημα και δεν δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί άμεσα η ελληνική οικονομία και να εμπεδωθεί το κλίμα της ανάκαμψης. Και ακριβώς για αυτό το λόγο προτιμήσαμε την αναβολή για την οποία έκανα λόγο νωρίτερα. Κύριε Μητσοπούλου. Θα επιμείνω λίγο στην περίπτωση που δεν ευοδοθεί το βασικό σενάριο. Σε μια τέτοια περίπτωση που το Ταμείο αποχωρεί, τυχόν έκθεση βιωσιμότητας από τον ESM θεωρείται ότι παρέχει τα ίδια εχέγγυα στις αγορές για να επιχειρηθεί η έξοδος. Μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά τεχνική συζήτηση. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι οποίοι πλέον θα είναι υπεύθυνοι για την, αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του ελληνικού προγράμματος και την αξιολόγηση των όσων έχουν συμφωνηθεί τον Αύγουστο του 2015, θα πρέπει να προχωρήσουν στη βάση των δικών τους κανόνων αλλά και των κανόνων που περιγράφει η συμφωνία σε όλα όσα απαιτούνται, είτε αυτό αφορά την ολοκλήρωση των εναπομεινουσών αξιολογήσεων, είτε αυτό αφορά την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που όμως αποτελεί μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Κύριε Αντωνίου. Κύριε εκπρόσωπε, πώς φτάσαμε από την εκτίμηση του να αναμένουμε μία πρόταση πολύ καλή για να είναι αληθινή σε μία πρόταση που είναι αντίστοιχη των θυσιών του ελληνικού λαού? Υπήρξε λανθασμένη πληροφόρηση προς την ελληνική κυβέρνηση ή λάθος ανάγνωση της συγκυρίας? Ευχαριστώ. Δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Από την ελληνική κυβέρνηση, ήδη και μετά την ψήφιση των προαπαιτούμενων την Πέμπτη και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είχε γίνει σαφές ότι επιδιώκουμε μία λύση η οποία θα είναι αντίστοιχη ακριβώς των θυσιών του ελληνικού λαού. Μάλιστα, αυτή ήταν ακριβώς η φράση την οποία χρησιμοποίησε την Πέμπτη ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Γνωρίζαμε ωστόσο ότι από τη μεριά του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών προετοιμάζεται, τουλάχιστον τα τελευταία 24 ώρα, προετοιμαζόταν μία λύση η οποία δεν θα έδινε έναν καθαρό διάδρομο. Και για ακριβώς αυτό το λόγο όλες τις προηγούμενες μέρες λέγαμε ότι βεβαίως θα προσπαθήσουμε για να καταλήξουμε σε μία θετική συμφωνία στις 22 Μαΐου, ωστόσο είναι πάρα πολύ πιθανό να χρειαστούν και ακόμα περισσότερο, να χρειαστούμε λίγο περισσότερο χρόνο. Και ακριβώς αυτό έγινε. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπήρξε οποιαδήποτε λανθασμένη εκτίμηση της συγκυρίας ή οποιαδήποτε υπεραισιόδοξη δήλωση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η σύγκρουση ή μάλλον η διαφωνία μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών είναι μια πραγματική διαφωνία. Είναι μια διαφωνία η οποία αφορά μια σειρά από παραμέτρους του ελληνικού προγράμματος αλλά και των προβλέψεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των πρωτογενών πλεονασμάτων για ένα μεσομακροπρόθεσμο διάστημα, και ακριβώς αυτές τις διαφορές προσπαθούμε να γεφυρώσουμε έχοντας ως κύριο στόχο να καταλήξουμε σε μια καθαρή λύση. Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχετε δίκιο να λέτε ότι από την ελληνική κυβέρνηση υπήρξε υπεραισιόδοξη ρητορική τις προηγούμενες μέρες. Κύριε Σβέρκο.
Κύριε εκπρόσωπε, χθες η συζήτηση στο Eurogroup και από την ενημέρωση που είχε εσείς και από τον Υπουργό Οικονομικών μπήκε η συζήτηση σε νούμερα. Για το ρωτάω αυτό για το εξής. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει ότι θέλει τόσο συγκεκριμένα μέτρα, θέλει νούμερα, θέλει να τα βάλει κάτω και αμέσως μετά να κρίνει εάν θα μπει στο ελληνικό πρόγραμμα και με πλήρη συμμετοχή ή θα παραμείνει ως τεχνικός σύμβουλος. Και το ρωτώ επίσης αυτό και για έναν ακόμα λόγο. Επειδή είδαν το φως δημοσιότητας διάφορα δημοσιεύματα που έλεγαν για πρωτογενή, για συζητήσεις περί πρωτογενών πλανασμάτων μέχρι το 2060. Είδαμε για δεσμεύσεις που σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα λαμβάνει η κυβέρνηση. Ακούσαμε επίσης και κάποιες δηλώσεις για το περίφημο 15% του άνω ορίου αποπληρωμής του χρέους. Ισχύουν όλα αυτά? Ναι. Κοιτάξτε, ξαναμπαίνουμε σε τεχνικά ζητήματα εξαιρετικά πολύπλοκα και με πάρα πολλές μεταβλητές. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως γνωρίζετε, από το Eurogroup της 24ης Μαΐου του 2016 έχει τεθεί ως κριτήριο βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους το όριο του 15% στις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας. Δηλαδή, πότε το χρέος της Ελλάδας θα θεωρείται βιώσιμο, αν οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές της ανάγκες στο μεσοπρόθεσμο διάστημα δεν υπερβαίνουν το 15% του ΑΕΠ της. Αυτό είναι ένα πρώτο κριτήριο από το οποίο εξαρτάται και το μέγεθος των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Ένα δεύτερο κριτήριο, το οποίο επίσης επηρεάζει άμεσα τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, είναι το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία εκτιμώνται, έτσι, από τη μεριά των θεσμών στις αναλύσεις βιωσιμότητας του χρέους. Ένα τρίτο ζήτημα αφορά τις εκτιμήσεις που έχουν οι θεσμοί στις αναλύσεις βιωσιμότητας του χρέους τους σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Και βεβαίως υπάρχει και άλλη μια σειρά από μεταβλητές οι οποίες καθορίζουν και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο τελικό ύψος των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, τα οποία θα απαιτούνται έτσι ώστε να θεωρηθεί το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Όλοι αυτοί οι αριθμοί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μπει στο τραπέζι της συζήτησης. Όμως θέλω να πω κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό πολιτικά. Οι παραδοχές που γίνονται σε μία μελέτη βιωσιμότητας του χρέους σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν αποτελούν πολιτικές δεσμεύσεις. Αποτελούν εκτιμήσεις εκείνου ο οποίος κάνει την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους για το ποιο πρέπει να είναι το πρωτογενές πλεονάσμα έτσι ώστε να θεωρείται από τη δική του σκοπιά το χρέος βιώσιμο. Διότι ξέρετε ότι μπορεί τελικά το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων τα οποία προβλέπει αυτός ο οποίος κάνει την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους να μην χρειαστεί να πιαστούν διότι θα είναι πολύ υψηλότερη η ρυθμή ανάπτυξης. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται στις αναλύσεις βιωσιμότητας του χρέους είναι ένα μοντέλο, ένα βασικό σενάριο εργασίας και όχι μια πολιτική δέσμευση για τις κυβερνήσεις τις οποίες αφορά ακριβώς ή τις χώρες τις οποίες ακριβώς αφορά η μελέτη βιωσιμότητας του χρέους. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, απαντώ στην ερώτησή σας ότι βεβαίως έχουν μπει οι αριθμοί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ακριβώς πάνω στις διαφορετικές προβλέψεις που γίνονται από τις αρχές, από τις γερμανικές αρχές, από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ειδικά στο ζήτημα των ρυθμών ανάπτυξης, έχουν εμφανιστεί και οι διαφορές τις οποίες πρέπει να γεφυρώσουμε το επόμενο διάστημα. Κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε εκπρόσωπε, δύο ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω από εκεί που είπε η κυρία Μάνη πριν. Έχουμε ανάγκη λίγο να παρουσιάσουμε μια παραμετροποίηση της βασικής διαφωνίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την πλευρά της Γερμανίας. Δηλαδή, σε ποιο ακριβώς λύσεις έχουμε γράψει όλοι, τα έχουμε πει, τα έχουμε διαβάσει και εσείς, τα έχουμε και εμείς, τα έχετε διαβάσει και εσείς, τα έχουμε γράψει. Ποια είναι ακριβώς η διαφωνία της Γερμανίας, σε ποιο θέμα διαφωνεί αυτή τη στιγμή η Γερμανία, ή θέτει συνολικά θέμα των μεσοπρόθεσμων μέτρων, το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι με βάση τα όσα έγινε χθες, ότι τα δώσατε όλα και δεν πήρατε τίποτα. Μάλιστα, ο κύριος Κεκίλιας σας χαρακτήρισε και ανίκανους να κλείσετε μια συμφωνία. Τι απαντάτε? Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι σας εξήγησα. Η
βασική διαφωνία που υπάρχει μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών αφορά τις προβλέψεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2023. Και είναι ακριβώς αυτές οι διαφορές στις προβλέψεις που πρέπει να γεφυρωθούν έτσι ώστε να καταλήξουμε στον τελικό προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Και ένα δεύτερο ζήτημα αφορά το γεγονός ότι το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει να προχωρήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό συγκεκριμενοποίησης όσο θα χρειαζόταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Και εκτιμούμε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε εντατικά έτσι ώστε να καλυφθούν αυτές οι διαφορές και να υπάρξει η επιθυμητή, η ευκταία λύση που θα δίνει την καθαρή διέξοδο με την πλήρη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα, με τον ακριβή προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, χωρίς αστερίσκους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε να δείτε. Όταν ο κύριος Σόιμπλε λέει σε εμάς forget it, εμείς δεν το ξεχνάμε. Και αυτή είναι μια βασική διαφορά που έχουμε εμείς από τη Νέα Δημοκρατία. Χθες προτάθηκε μία λύση την οποία τόσο εμείς όσο και πολλοί από τους εταίρους μας δεν θεωρήσαμε ότι μπορούμε να κάνουμε αποδεκτή και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που προτιμήσαμε την επέκταση της συζήτησης στις επόμενες μέρες. Ένα δεύτερο σχόλιο που πρέπει να κάνω είναι ότι αν δεν κάνω λάθος χθες ο κύριος Χατζηδάκης μας κατηγόρησε ότι θα κάνουμε την τρίχα τριχιά. Και αποδείχθηκε από τα ίδια τα πράγματα ότι δεν επιλέξαμε να πάρουμε μια κακή συμφωνία και να την διαχειριστούμε επικοινωνιακά κάνοντας ακριβώς την τρίχα τριχιά. Και αυτό νομίζω ότι εκθέτει πολιτικά τον ίδιο τον κύριο Χατζηδάκη. Όσο για το αν μπορούμε να κλείσουμε συμφωνίες, για το αν μπορούμε ή αν είμαστε ικανοί στη διαπραγμάτευση και στη διακυβέρνηση, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Κικίλιας εμφανίστηκε σήμερα πιο Γερμανός από τους Γερμανούς. Διότι αν δεν κάνω λάθος, το σύνολο του γερμανικού τύπου, αλλά και το σύνολο του διεθνούς τύπου, δεν επιρρύπτει την ευθύνη για τη μη ύπαρξη συμφωνίας στην ελληνική κυβέρνηση. Οι περισσότεροι αναλυτές, αλλά και τα περισσότερα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, καθώς και οι περισσότεροι και μεγαλύτεροι τίτλοι γερμανικών εφημερίδων, αναφέρουν ότι κύριος υπεύθυνος για την χθεσινή κατάληξη ήταν ο κύριος Σόιμπλε. Και ο κύριος Σόιμπλε, στο πρόσωπο του κυρίου Κικίλια, βρίσκει έναν αναπάντεχο, δεν ξέρω αν είναι τόσο αναπάντεχος, σύμμαχο. Παρακαλώ, κύριε Τσεκρίκα. Κύριε εκπρόσωπε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υπήρξε πρόταση που απορρίψαμε χθες και αυτή η πρόταση ήταν κοινή πρόταση Δούνου του Βερολίνου. Και τι περιείχε? Ποιο είναι το περιεχόμενό της? Ξαναλέω ότι εχθές υπήρξε μία πρόταση η οποία κατατέθηκε στο τραπέζι μέσα από τις συνήθεις διαδικασίες με τις οποίες κατατίθενται προτάσεις στο Eurogroup και κατά την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και πολλών από τους εταίρους μας ήταν μία πρόταση η οποία δεν έδινε σαφή και καθαρή λύση στο πρόβλημα. Αντιθέτως, θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι μεταθέτει τη λύση του προβλήματος στο μέλλον. Και ήταν ακριβώς αυτό το οποίο δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό, διότι θεωρήθηκε ότι δεν αποδίδει αυτά τα οποία θα έπρεπε να αποδοθούν στην ελληνική κυβέρνηση μετά από την υλοποίηση των δικών της δεσμεύσεων. Νομίζω ότι ως προς αυτό το σημείο είμαι αρκετά σαφής ή μάλλον είμαι όσο σαφής μπορώ να γίνω, διότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να περιγράφουμε αναλυτικά τις τεχνικές λεπτομέρειες της πρότασης η οποία κατατέθηκε. Σας λέω λοιπόν ότι κατά τη γνώμη πολλών από τους συμμετέχοντες στο Eurogroup η πρόταση αυτή δεν έδινε καθαρή λύση στο πρόβλημα, αντίθετα το μετέθεται στο μέλλον και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν έγινε αποδεκτή. Παρακαλώ, κυρία Ζόρμπα. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε πριν ότι αν τελικώς το Δούνο του δεν επιλέξει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα χρειαστούν κάποιες τροποποιήσεις στο υπάρχον. Αυτό θα το γνωρίζουμε στις 15 Ιουνίου, είναι τέλος χρόνου ή 15 Ιουνίου. Μπορεί να συρθούμε, να χρειαστούμε να συρθούμε μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι τις γερμανικές εκλογές. Και αν χρειαστούν αυτές τις τροποποιήσεις, θα είναι η παρούσα κυβέρνηση που θα τις κάνει ή θα θεωρεί ότι δεν ευωδώνει το δικό της χάρτη και θα αναζητήσει πολιτικές λύσεις άλλες? Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων καταλαβαίνετε ότι τα
αποτελέσματα δεν μπορούν ποτέ να είναι εγγυημένα. Εμείς σας ξαναείπα ότι δουλεύουμε πάνω στο βασικό σενάριο που θέλει την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα χωρίς αστερίσκους, έτσι ώστε να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα και, και να πάρουμε τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε κατά καιρούς ανακοινώσει. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν καταστεί εφικτό να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ Γερμανίας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει θα είναι να ληφθεί άμεσα η απόφαση για τη μη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, όχι δηλαδή να μετατεθεί ο χρόνος της απόφασης για αργότερα, και από εκεί και πέρα να συνεννοηθούμε με τους Ευρωπαίους εταίρους για το πώς θα συνεχιστεί το τρέχον πρόγραμμα. Και όλα αυτά φυσικά δεν χρειάζεται να γίνουν μετά τη μεσολάβηση οποιασδήποτε πολιτικής επιλογής ή πολιτικής πρωτοβουλίας. Η παρούσα κυβέρνηση θα συνεχίσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τον τρόπο που το κάνει και μέχρι σήμερα. Κύριε Τσακίρη. Θέλω να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που η κυβέρνηση η Ελλάδα έχει καλύψει τις υποχρεώσεις της και τις δεσμεύσεις της, γιατί δεν έκλεισε η αξιολόγηση και γιατί εμφανιζόμαστε να έχουμε γύρω στα 20 με 25 προαπαιτούμενα που δεν έχουμε τηρήσει μέχρι τώρα? Δεν είναι ακριβές. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι υπάρχουν 104 προαπαιτούμενα από τα 140 τα οποία είχαν ολοκληρωθεί κατά τη διαδικασία του Eurogroup. Υπήρξαν άλλα 15 με 20 προαπαιτούμενα τα οποία ολοκληρώθηκαν κατά την χθεσινή ημέρα, διότι αυτό το οποίο απαιτούνταν ήταν απλώς η δημοσίευση προεδρικών διαταγμάτων ή η έκδοση κάποιων άλλων κανονιστικών πράξεων, υπουργικών αποφάσεων κλπ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια άλλα προαπαιτούμενα τα οποία χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθούν. Ωστόσο, θα πρέπει να σας αναφέρω ότι όλα αυτά δεν θέτουν σε κανένα κίνδυνο ούτε την τεχνική συμφωνία, αλλά ούτε και την εκταμείευση της δόσης, καθώς θεωρείται ότι πλέον η αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος έχει ολοκληρωθεί. Το μόνο το οποίο απομένει είναι να περάσει ο αναγκαίος χρόνος, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες δράσεις, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Μην έχετε λοιπόν καμία ανησυχία σε σχέση με αυτό. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της εκταμείευσης της δόσης, διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες ευρωπαϊκές πηγές που συνέδεαν το θέμα της εκταμείευσης της δόσης με τη συμμετοχή όχι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Και θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα σε σχέση με την εκταμείευση της δόσης. Δεν υπάρχει σύνδεση της εκταμείευσης της δόσης με την κατάληξη των διαπραγματεύσεων για το ελληνικό χρέος. Το ζήτημα της ελληνικής δόσης έληξε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup, όπου αναγνωρίστηκε από όλους ότι η τεχνική συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει με τους θεσμούς έχει εγκριθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει η συζήτηση που αφορά το ελληνικό χρέος και η οποία θα συνεχιστεί, και είμαστε βέβαιοι ότι στις 15 Ιουνίου θα έχουμε μια θετική κατάληξη αυτών των συζητήσεων. Τώρα, το να μου ζητείτε να σχολιάσω ευρωπαϊκές πηγές μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Δηλαδή, δεν ξέρω σε ποιον ακριβώς αναφέρεται η ερώτηση και σε ποιο πλαίσιο έγινε η συγκεκριμένη διαρροή, αν υπήρξε. Όχι, δεν σας αμφισβητώ, προφανώς θα υπήρξε τέτοια διαρροή, απλά δεν ξέρω ποιος μπορεί να έκανε αυτή την εκτίμηση. Επί του ιδίου, το σύνολο της δόσης αναφέρεστε. Υπάρχει μήπως δεν σενάριο... έγινε καμία συζήτηση, καμία δεν υπήρξε κανένα σενάριο για σπασμένη δόση ή για οποιαδήποτε τέτοια άλλη αλλαγή σε όλα όσα έχουν συμφωνηθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Παρακαλώ, κύριε Πελικάρη. Μιλάτε για ένα βασικό σενάριο για το χρέος μέχρι τις 15 Ιουνίου και τη σύνοδο του Eurogroup. Εναλλακτικό σενάριο υπάρχει, και αυτό τι περιλαμβάνει? Και είναι μέσα σε αυτό η κατάργηση των μέτρων για το 19-20, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός? Σας είπα ότι εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, τότε αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει θα είναι μια άμεση απόφαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να προστατεύσει και το ίδιο δηλαδή την αξιοπιστία του για αποχώρηση από το ελληνικό πρόγραμμα. Και εφόσον αυτό γίνει, θα τεθούν το σύνολο των παραμέτρων της συμφωνίας, θα τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, στο τρέχον πρόγραμμα. Από αυτό
Παρακαλώ, κύριε Καντώνα. Δηλαδή, το ενδεχόμενο να μην μπούμε στο QE εσάς δεν σας ανησυχεί καθόλου? Γιατί αν δεν έχουμε στις 15 του μήνα συνολική συμφωνία, φαντάζομαι ότι αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα μετά και για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Πόσο μπορούμε να περιμένουμε γι' αυτό? Ακούστε, το ζήτημα της ένταξης των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα πρέπει να αποφασιστεί στη βάση ακριβώς των κανόνων που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιεί για όλα τα κράτη τα οποία εποπτεύει και για τα οποία είναι αρμόδια. Αυτό το οποίο νομίζω είναι ότι εφόσον υπάρξει μια κατάληξη σε ό,τι αφορά το μέλλον του ελληνικού προγράμματος στις 15 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει και τον χρόνο αλλά και την τεχνική δυνατότητα να αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνει με τα ελληνικά ομόλογα. Από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι αυτό το οποίο θα μπορούσε να εμπεδώσει τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας θα ήταν η ένταξη των ελληνικών ομολόγων ακριβώς στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, πράγμα για το οποίο υπάρχει και η τεχνική δυνατότητα. Ωστόσο, από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν έχω τη δυνατότητα ούτε να συμβουλεύσω, ούτε πολύ περισσότερο να επιβάλλω οποιαδήποτε απόφαση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία λειτουργεί στη βάση του καταστατικού της και στη βάση των αρμοδίων οργάνων της. Παρακαλώ, κυρία Καλογιλοπούλου. Με βάση την ερώτηση της κυρίας Γκαντώνα, χρονικά τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, εάν ξαναρχίσει η συζήτηση για το νέο πρόγραμμα, τι σημαίνει αυτό χρονικά? Κύριε Καλογεροπούλου, εγώ δεν μίλησα για νέο πρόγραμμα, μίλησα για κάποιες τροποποιήσεις στο τρέχον πρόγραμμα. Επομένως, δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε πάρα πολύ μακριά. Θα είμαστε εντός των χρονοδιαγραμμάτων που μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε θέσει. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση υπερψήφισε το μεσοπρόθεσμο, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα και για την περίοδο πριν το τέλος του προγράμματος το 2018 και μετά την χθεσινή, μετά το χθεσινό Eurogroup. Θέλω να ρωτήσω εάν η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τα μέτρα αυτά, ενώ σου εκκρεμεί η απόφαση για τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος, και αν τον Ιούνιο δεν έρθει αυτή η ευκταία λύση που εσείς περιγράφετε. Αν παραμένει εν ισχύ η πολιτική δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι χωρίς τα μέτρα για το χρέος δεν θα εφαρμοστεί κανένα μέτρο. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα, δηλαδή για το αν θα εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες να υπενθυμίσω ότι δεν εμπεριέχονται στο μεσοπρόθεσμο. Το μεσοπρόθεσμο αποτελεί έναν δημοσιονομικό οδικό χάρτη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Οι δεσμεύσεις οι οποίες ψηφίστηκαν στην Ελληνική Βουλή και είναι σήμερα νόμοι του κράτους, αποτελούσαν τον βασικό κορμό της τεχνικής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών. Δεν είχαν καμία σχέση με το μεσοπρόθεσμο. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα λοιπόν μέχρι το 2018, είναι προφανές ότι τα μέτρα αυτά μας δεσμεύουν. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν υπάρξει επιτυχής κατάληξη και δεν έχουμε γέφυρος των διαφορών, όπως σας είπα, μεταξύ Γερμανίας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το σύνολο των παραμέτρων του ελληνικού προγράμματος θα μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να γίνουν και οι αναγκαίες τροποποιήσεις. Επομένως, νομίζω ότι η δέσμευση του Πρωθυπουργού και ότι δηλαδή δεν πρόκειται να εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει για το 2019 και το 2020, εφόσον δεν πάρουμε τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τελεί εν πλήρη ίσχυ. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω αν η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο νιώθει λίγο προδομένη από τη συμπεριφορά των δανειστών μετά την ψήφιση όλων αυτών των μέτρων στη Βουλή. Και μια δεύτερη ερώτηση. Όταν λέτε ότι εάν αποχωρήσει το ΔΝΤ και υπάρξει κάποια τροποποίηση του υφιστάμενου προγράμματος, αυτό θα μπορούσε να περιέχει και κάποια χρονική μετάθεση, επέκταση ορισμένων μηνών? Όχι, σας είπα ότι θα συζητήσουμε για τις αναγκαίες τροποποιήσεις που θα αφορούν τις μεταρρυθμίσεις στο τρέχον πρόγραμμα. Το τρέχον πρόγραμμα λήγει τον Αύγουστο του 2018. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι για το αν είμαστε προδομένοι. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι γνωρίζουμε καλά ότι
Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών προσέρχεται πάρα πολλές φορές στις διαπραγματεύσεις, είτε με ευνηδιαστικές προτάσεις, είτε με πολύ σκληρές θέσεις, διότι έτσι διαπραγματεύεται και σε αυτό είμαστε συνηθισμένοι. Επομένως, δεν αισθανόμαστε καμία απολύτως, δεν έχουμε κανένα αίσθημα ότι έχουμε προδοθεί. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη δυσκολία των διαπραγματεύσεων, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι διαφωνίες, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η αντίθεση σε σχέση με το ελληνικό χρέος ακολουθεί το ελληνικό πρόγραμμα από την ελληνική κρίση από τις πρώτες μέρες που αυτή ξέσπασε. Επομένως, είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω ότι θεωρούμε ότι εφόσον εμείς έχουμε υλοποιήσει τις δεσμεύσεις τις οποίες συμφωνήσαμε να υλοποιήσουμε, πρέπει και οι δανειστές μας να κάνουν το ίδιο, διότι το Pacta Sunt Servanda που αρέσει στον κύριο Σόιμπλε πάρα πολύ, δηλαδή το ότι οι συμβάσεις πρέπει να τηρούνται, θα πρέπει να μην χρησιμοποιείται άλλα κάρτα, αλλά θα πρέπει να δεσμεύει και τον ίδιο. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, για να πάμε και κάπου αλλού. Με δεδομένο το θετικό κλίμα μεταξύ των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, το οποίο εκπέμπεται τουλάχιστον με πυκνές δηλώσεις από τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, τον κύριο Πάγιατ, είναι όριμο το κλίμα για μια επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο? Ατζέντα υπάρχει? Και σας το ρωτώ αυτό γιατί έχουμε πρόσφατη δήλωση διακεκριμένου μέλους της Ομογένειας με συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής, που επαναφέρει τα σενάρια ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ Λευκού Οίκου και Μεγάρου Μαξίμου. Μάλιστα, χρησιμοποιούνται και κάποιοι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Είναι όριμο το κλίμα? Ατζέντα είναι βέβαιο ότι υπάρχει για μια επίσκεψη στο Λευκό Οίκο. Έχω πει πολλές φορές ότι οι διπλωματικές επαφές μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της φίλης αμερικανικής κυβέρνησης είναι διαρκής και γίνονται σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Από εκεί και πέρα, επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο προγραμματισμένη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Εφόσον υπάρξει, θα γίνουν και οι επίσημες σχετικές ανακοινώσεις. Είναι για άλλο θέμα. Πείτε μου. Θα ήθελα διευκρινιστικά να σας ρωτήσω εάν, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, έχει εξηγηθεί επισήμως για τις διπλωματικές οδού από την τουρκική πλευρά γιατί υπήρξε αυτή η ματέωση της συνάντησης του κ. Ερντογάν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τους άλλους προφανώς επισήμους, αλλά μας αφορά το θέμα αυτό. Νομίζω ότι αυτή την ερώτηση πρέπει να την απευθύνεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας και όχι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε συνδεθεί με τη γραμματεία.